Πάμε στην υπόθεση των πετραλώνων, μια υπόθεση βαθιά χαραγμένη μέσα σε όλους μας που αναζητούμε την άκρη του νήματος. Περίεργη υπόθεση, όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, Ζήνα. Εμείς έχουμε σήμερα συγκεντρώσει τι φέρεται να έχουν πει στις αρχές ο συγγραφέας που βοήθησε ουσιαστικά τα παιδιά να ξεφύγουν από τον εφιάλτη ή, εν πάση περιπτώσει, έτσι ξέρουμε μέχρι στιγμής. Και τα ίδια τα παιδιά για το ρόλο της μητέρας. Πρωταγωνιστικός ρόλος, όχι μόνο για αυτά που έκανε, αλλά κυρίως για αυτά που δεν έκανε. Εγώ να επαναλάβω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή έχει βγει στη δημοσιότητα ο κύριος Ψήλος, ο οποίος μιλά για αυτή την υπόθεση. Για τον πατέρα. Τον πατέρα και άλλους που εμπλέκονται ως κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Επίσης, έχουμε δει την κυρία Πλαστήρα και τον κύριο Χαριτάτο, που ουσιαστικά, ας πούμε, την πλευρά της οικογένειας, χωρίς το 17χρονο, γιατί ακόμη είναι 17. Την 22χρονη κόρη και την πλευρά του συγγραφέα, του Χρήστου Κρεμιώτη. Και από την άλλη πλευρά, έχουμε δει ένα εξώδικο που έχει σταλεί από την πλευρά της μητέρας. Δεν έχει σημασία που έχει σταλεί, αλλά που φαίνεται ότι και η μητέρα έχει δικηγόρο που δεν επιθυμούν αυτή τη στιγμή να πάρουν θέση δημόσια. Θα ακούσουμε με χαρά βεβαίως την άποψή της, γιατί μπορεί να διαφωνεί με όλα αυτά που θα προβάλλουμε σήμερα. Είναι στοιχεία δικού μας ρεπορτάζ. Τι φέρεται να έχει πει ο συγγραφέας, μία ιδιοκτήτρια καφετέρια στην περιοχή που βοήθησε και αυτή τον συγγραφέα. Αυτή η ιδιοκτήτρια καφετέρια όμως, η κυρία Έλσα Πουλάκη, με όνομα και επίθετο, βγαίνει σήμερα στην εκπομπή μας και μιλά για όλα αυτά όπως εκείνη τα έχει βιώσει. Πάμε όμως ένα-ένα να δούμε το πρώτο το δικό σου ρεπορτάζ και μετά την κυρία Έλσα Πουλάκη. Παρακαλώ. Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία φέρνει σήμερα στο φως η εκπομπή για την περίεργη υπόθεση των πετραλώνων και τον ρόλο της μητέρας των παιδιών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο συγγραφέας Χρήστος Κρεμιώτης, αλλά και η 22χρονη κόρη της οικογένειας μαζί με τον 17χρονο σήμερα αδελφό της, έχουν δώσει στις αρχές σημαντικά στοιχεία για όσα έκανε και κυρίως για όσα δεν έκανε η μητέρα. Ως προς τη σχέση της με τον συγγραφέα, η εικόνα που έδινε παντού η μητέρα είναι ότι διατηρούσε ερωτική σχέση μαζί του. Είναι ενδεικτικό ότι στη συσκευή του κινητού της είχε μία φωτογραφία του συγγραφέα με τα παιδιά, την οποία φρόντιζε να επιδεικνύει. Σε άτομα της γειτονιάς άφηνε ρητά να εννοηθεί πως υπάρχει κάτι ανάμεσά τους. Προβληματισμό προκαλεί η στάση που φέρεται να κράτησε η μητέρα όταν ο ανήλικος γιος της αντέδρασε στη σεξουαλική κακοποίηση που υφίστατο από τον πατέρα, τον θείο και φίλους της οικογένειας. Όταν ο μικρός άρχισε να λέει στη μητέρα του πως θα πει στην αστυνομία όλα όσα συνέβαιναν μέσα στο σπίτι τους, εκείνη του απάντησε «Και τι θα γίνει, αν τα πεις, εσάς θα βάλουν σε ίδρυμα». Η μητέρα κάποια στιγμή ανέφερε στο γιο της πως δεν την ενδιέφερε τι θα κάνει ο συγγραφέας και αν θα απευθυνθεί στην εισαγγελία ανηλίκων, ενώ φέρεται να του είπε «Έχω μιλήσει με πολύ υψηλά άτομα που ακούνε μόνο εμένα». Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, η 22χρονη σήμερα κόρη της οικογένειας φέρεται να είχε και οικονομικές διαφορές με τη μητέρα της. Η μεγάλη κόρη είχε κληρονομήσει από τη γιαγιά της ένα ακίνητο, το μοναδικό ακίνητο της οικογένειας που δεν ήταν υποθηκευμένο, αλλά η μητέρα συνέχισε να εισπράττει η ίδια τα ενοίκια και μετά την ενηλικίωση της κοπέλας. Όταν η μεγάλη κόρη έπιασε δουλειά, η μητέρα απαιτούσε να της καταβάλει μέρος του μισθού της. Εντύπωση προκαλούν και όσα φέρεται να έλεγε η μητέρα στον συγγραφέα για το σύζυγό της, που καταγγέλλεται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά το γιο του και ασελγούσε στις κόρες του. Η μητέρα των παιδιών ανέφερε καθημερινά στον συγγραφέα και στην ιδιοκτήτρια της καφετέριας πως ο σύζυγός της ήταν εθισμένος στις ταινίες ερωτικού περιεχομένου και πως η τηλεόραση του σπιτιού ήταν συνεχώς ανοιχτή σε αντίστοιχες συχνότητες. Πως ακόμη και σε χώρους δουλειάς ο σύζυγός της παρακολουθούσε τέτοιες ταινίες, ενώ συνήθιζε να κοιμάται γυμνός στο σαλόνι. Όταν ο συγγραφέας και η ιδιοκτήτρια της καφετέριας πίεσαν τη μητέρα να πει όλη την αλήθεια, εκείνη τους απάντησε «Ευτυχώς που δεν σας τα έχω πει όλα». Παρά τους σοκαριστικούς ισχυρισμούς των δύο παιδιών της οικογένειας για αυτά που ζούσαν μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, το ρεπορτάζ λέει πως η εικόνα που έδιναν οι γονείς προς τα έξω ήταν εντελώς διαφορετική. Η μητέρα, κάθε φορά που συναντιόταν με γονείς συμμαθητών των παιδιών της, φλιαρούσε ακατάσχετα, δίνοντας την εικόνα μιας απόλυτα επιμελημένης οικογένειας εκ μέρους και των δύο γονιών, οι οποίοι συναποφάσιζαν για όλα. Στις ονομαστικές γιορτές του γιού τους, η μητέρα και ο πατέρας φρόντιζαν να υπάρχει πληθώρα κερασμάτων στο σχολείο του παιδιού.
Και όταν εσείς πρώτο είδατε τα παιδιά και άρχισαν να έρχονται σε αυτό το καφέ που εσείς διατηρείτε, σε τι ηλικία ήταν τα παιδιά? Η ηλικία της 22χρονης ήταν, τελείωνε δημοτικό, αρχές γυμνασίου νομίζω. Τα παιδιά ήταν παραμελημένα. Ο μικρός δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ήταν φοβισμένο, δεν μίλαγε. Και το κορίτσι, και το κορίτσι. Yeah. Δηλαδή από τις κουβέντες που κάναμε θεωρούσα ότι ήταν σε τέλμα. Στη συνέχεια ναι, εμφανίστηκε η μητέρα των παιδιών. Μου ανέφερε κάποια περιστατικά, όπως το ότι είχε πάει από πάνω στα φαρμακεία της γειτονιάς για να τους ενημερώσει εάν πάει σε κάποιο από αυτά ο γιος της, να μην του δώσουν κανένα φάρμακο εάν ζητήσει. Γιατί το παιδί της λέει έπαιρνε πάρα πολλά φάρμακα και είχε αναγκαστεί σε κάποιες πλήσεις στομάχου. Ανέφερε 22χρονη και η μητέρα της ότι τον αποκαλούσαν το παιδί σκατιάρι. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι εννοούν. Και κάποια στιγμή είχα ρωτήσει και δεν προλαβαίνουν να αλλάζει ισόρουχο. Όταν ρώτησα τη μητέρα γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί το παιδί καταναλώνει φάρμακα, μου είχε πει ότι η ψυχολόγος της είχε αναφέρει ότι το παιδί του λείπει ο πατέρας του. Ήρθε η μητέρα από εδώ και μου είπε να σε ρωτήσω κάτι. Τη πρότεινε ο Κρεμνιώτης να κάνει μάθημα στα δύο μεγάλα παιδιά, που όντως είχαν πρόβλημα με το σχολείο. Η μητέρα δεν ήξερε πώς να το πει στον πατέρα. Πιστεύω ότι δεν ήθελε να έρθουμε σε επαφή με αυτόν. Έκανε ο Κρεμνιώτης μάθημα στο 17χρονο και εισέβαλε μικρή τρέχοντας και δεν ήθελε να φύγει από εκεί. Και μπήκε και την άρπαξε ο πατέρας και η εμφάνιση του πατέρα ήταν μεσόρουχο μπροστά στο δάσκαλο. Πριν μπει ο Κρεμνιώτης στο σπίτι, η μητέρα ήρθε για να με ρωτήσει κατά πόσο ο Κρεμνιώτης είναι διατεθειμένος για σχέση μαζί της. Μπήκε ο Κρεμνιώτης στο σπίτι και η γυναίκα αυτή της από τις πρώτες κιόλας μέρες στην οθόνη του κινητού της είχε φωτογραφία του Κρεμνιώτη με τα παιδιά της. Και η ερώτηση που σας ρώτησε για τον κύριο Κρεμνιώτη ποια ήταν? Κατά πόσο να επενδύσει συναισθηματικά μπαίνοντας ο Κρεμνιώτης στο σπίτι, γιατί η ίδια προέρχεται από σχέση η οποία είχε λήξει και δεν εννοούσε τη σχέση με τον σύζυγό της. Η γράφει σε κάτι που έμοιαζε με πεταλούδα και της λέμε τι είναι αυτό. Και λέει αυτό μου το ζωγραφίζει ο μπαμπάς μου και λέει ότι είναι το πιπί μου. Και συνεχίσαμε να ρωτάμε και πού στο ζωγραφίζει ο μπαμπάς. Και ανέφερε. Στο γράφησε στο κρεβάτι, στο αυτοκίνητο και λέει συνήθως λέει με πιάνει στο πιπί και στο πουπό μου. Με αγγίζει. Το γεγονός αυτό δεν μπήκε στα ασφαλιστικά μέτρα τον Σεπτέμβριο του 2017. Όταν λέω τα κάναμε, εννοώ τα έκανε η μητέρα. Εξαναγκάστηκε να τα κάνει. Περιστατικό που έγινε στο ΚΕΔΙ, που κατέθεταν και τα δύο παιδιά και βγαίνει για τη μητέρα, λέω, την είχαν καλέσει να διευκρινίσει κάποια πράγματα που είχε καταθέσει ο μικρός. Είπε ότι τον διέψευσα για να καλύψω το. Η μητέρα κατηγορείται από την κατάθεση της 22χρονης στη Γαδά. Μπορεί να μην έδωσε τον πατέρα, γιατί απειλούνταν εκείνο το χρονικό διάστημα, αλλά να φέρει στην κατάθεση της στη Γαδά ότι δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στη μητέρα. Ζητήσαμε να μιλήσουμε στο δικαστήριο επιμέλειας και επειδή δεν ήθελε τη φυσική μας παρουσία, εμάς ήταν δύο, γιατί φοβόταν, δεν μπορούσε να ελέγξει τι θα πούμε στο δικαστήριο, ζήτησε έγγραφες καταθέσεις. Άρχισε να απειλεί και να εκβιάζει το. Την κατήγγειλε στο αστυνομικό τμήμα των Πετραλώνων. Πήρε τηλέφωνο στο χαμόγελο του παιδιού. Εννοείται την κατά αντιπαράσταση εξέταση που έγινε του παιδιού μάλιστα, με τον πατέρα. Ναι, εκεί το παιδί δέξει, κατηγόρησε και κατήγγειλε τη μάνα με τα χειρότερα λόγια. Σε εκείνη την πραγματογνωμοσύνη του 2020 το παιδί συνοδευόταν από τη μάνα. Την κατήγγειλε τότε. Στο σπίτι μυρίζει ουρία. Ήρθε και μου είπε ότι ο άντρας κυκλοφορούσε μια γυναίκα και την πλάστερε ο σύζυγός σου, την οποία ήξερε η ίδια. Και εμφανισιακά η γυναίκα αυτή με την οποία τα είχε ο άντρας της προσπαθούσε να τη μοιάσει. Είχε φτιάξει το μαλλί της, μου έλεγε η συγκεκριμένη, όπως με το ίδιο χρώμα που είχε αυτή. Είχε αλλάξει άρωμα και έβαζε το άρωμα της. Και σε αυτό τη γυναίκα έδινε τα παιδιά της. Ο είχε και άλλη σχέση με την οποία δήλωνε ότι είναι παντρεμένος. Οι γυναίκες αυτές κατηγορούνται από τα παιδιά και από την 22χρονη σήμερα κόρη της οικογένειας ότι με γενετήσιες πράξεις μας ελγούσε και στο δικό της σώμα. Άφηνε το παιδί της όταν την έπαιρνε γνωρίζοντας ότι η συγκεκριμένη κυρία έχει σχέση με τον άντρα της, άφηνε την και πήγαιναν στο σπίτι η παντρεμένη εν λόγω κυρία με τον άντρα της. Και με τον πατέρα της 22χρονης έκαναν τρίο. Παρουσία της ενήλικης. Ποιος ήταν ο ρόλος και η παρουσία ενός ακόμη προσώπου συγγενικού σε όλα αυτά που καταγγέλνουν τα παιδιά και αναφέρομαι στον αδελφό του πατέρα, τον θείο των παιδιών. Η καταγγελία που έκανε
όταν πρώτο άρχισε να μιλάει για τους βιασμούς του, ανέφερε μέσα τον πατέρα του και τον αδερφό του, αδερφό του πατέρα. Μας ανέφερε ότι όταν είχαν έρθει μια φορά εδώ, ο αδερφός του πατέρα τους έπιασε να κάνουν σεξ στο κρεβάτι τον πατέρα και τον θείο, γιατί άκουσε θόρυβο και άνοιξε την πόρτα. Ο 17χρονο αγόρι σας έχει πει ότι το έχει πειράξει. Ναι, μας έχει πει ότι τον έχει βιάσει. Παρουσία και του πατέρα. Σε αυτό το βιασμό είδε και άλλο παιδάκι. Δηλαδή το παιδί έχει καταγγείλει ότι έγιναν σεξουαλικές πράξεις στο δικό του σώμα, αλλά ότι είδε και άλλες πράξεις να έχουν γίνει από τον θείο σε άλλα ανήλικα παιδιά. Ναι. Είδε και άλλα παιδιά. Πρώτη κίνηση που έγινε από τη μεριά τη δικιά μας είναι ότι έγινε ιδιωτικό συμφωνητικό το 16 με συγκεκριμένους όρους να μην κοιμούνται τα παιδιά μαζί με τον πατέρα, να μην συνοδεύονται από τρίτα άτομα λόγω του ότι ο πατέρας είχε διάφορες σχέσεις. Άλλος όρος του συμφωνητικού ήταν να μην μπαίνουν τα παιδιά στο αυτοκίνητο μαζί με τον πατέρα, γιατί ο πατέρας έπινε και έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα. Κυκλοφορούσε στο σπίτι γυμνός. Το κορίτσι είχε δεχτεί απειλές από τον πατέρα. Να σκεφτείτε τα τελευταία στοιχεία που μπήκαν στη δικογραφία, κάποιες φωτογραφίες. Δεν τις παρέδωσε όλο αυτό το διάστημα η μητέρα. Θέλω να ακουστεί κάτι που έχει υποθεί ότι έχει γίνει έλεγχος στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των κατηγορουμένων και δεν έχει φανεί τίποτα. Αυτό είναι ψευδές. Δεν έγινε ποτέ έλεγχος ηλεκτρονικών υπολογιστών. 1,5 χρόνο αργότερα κάλεσαν τους κατηγορούμενους στη ΓΑΤΑ. Τα παιδιά αυτά όταν αισθάνονταν οικεία, κάθονταν πάνω στα πόδια μας και έρθαν και τρίβονταν. Τρίβονταν στα πόδια μας. Ήταν τέτοια η σεξουαλική έκθεση των παιδιών, κυρία μου, που την είχαν μεταφέρει στα παιχνίδια τους. Εγώ ίδια έπιασα τα παιδιά να παίζουν εδώ στο χώρο που έχω έξω και το παιχνίδι τους ήταν μια στάση σεξ. Αυτή η μητέρα δεν αντιδρούσε. Υπάρχει γειτόνισσα η οποία ήταν παρούσα σε πλήση στομάχου. Είναι από αυτές τις πλήσεις στομάχου που έγιναν στο σπίτι. Γιατί υπήρχαν και πλήσεις στομάχου που έγιναν σε δημόσιο νοσοκομείο. 2. Απλά δεν έγινε η τρίτη, τέταρτη. Τρίτη, τέταρτη, πέμπτη έγινε στο σπίτι. Γιατί η μητέρα φοβήθηκε. Τη είπαν ότι εάν πας να την κάνεις στο δημόσιο νοσοκομείο θα σου πάρουν τα παιδιά. Ξέρουμε γειτόνισσα που ακούγοντας όλη αυτή την ιστορία ήρθε και μας είπε ότι έτσι εξηγούνται οι σαντιστικές τιμωρίες που επέβαλε στο και στα υπόλοιπα παιδιά. Φοβηθήκαμε να συμβεί κάτι. Γιατί μιλάμε, είχαμε απέναντί μας 17 ανθρώπους που δεν ξέραμε ή μάλλον που ψιλογνωρίσαμε το ποιόν τους και αυτός ήταν ένας λόγος να φοβόμαστε ακόμα περισσότερο. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Έλσα Πουλάκη, η οποία μίλησε στην Ρούλα Κουσκουρή. Να πούμε ότι η κυρία Πουλάκη μαζί με τον συγγραφέα, τον Χρήστο Κρεμιώτη, που μας έχει δώσει έτσι τη συνένεσή του, την έγγραφη συνένεσή του να λέμε το όνομα και το επίθετό του, έφεραν αυτή την υπόθεση στο φως και έκαναν τις καταγγελίες. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε.